Τηλεοπτικά επιστροφή των Ράδιο Αρβίλα, του Νίκου Μουτσινά, του Λάκη Λαζόπουλου. Ποια εκπομπή θα επιλέξετε εσείς να δείτε? Παρότι η Ράδιο Αρβίλα ήταν η αγαπημένη μου, τα τελευταία χρόνια με έχουν απογοητεύσει λίγο, γιατί κατέφυγαν και εκείνοι σε κάποιο λαϊκισμό, τον οποίο απέφευγαν. Και τον απέφευγαν μάλιστα τα δύσκολα χρόνια, τη δεκαετία της κρίσης. Παραμένουν όμως οι αγαπημένοι μου. Σίγουρα θα δω τους Ράδιο Αρβέιλα ενημερωτικά. Θα δω ενημερωτικά τον Νίκο Μουτσινά, να δω αν ξαναβρήκε το κέφι και την όρεξή του, γιατί τις δύο τελευταίες σεζόν που τον έβλεπα μου έδειχνε ότι τα έχει χάσει και τα δύο. Και θα δω με τα χίλια ζόρια και το Λάκη Λαζόπουλο, παρότι θεωρώ το Αλτσαντήρι ήταν μια εκπομπή σατυρική, η οποία έκανε πολύ κακό στην κοινωνία από κάποια στιγμή και μετά. Υπέκυψε σε μια συγκεκριμένη πολιτική γραμμή, αποθέωσε έναν συγκεκριμένο πολιτικό και μαζί με αυτόν τον πολιτικό, τον Αλέξη Τσίπρα εννοώ, όλους τους λαϊκιστές εκείνης εκπομπής. Δηλαδή από κάποια στιγμή και μετά, κατ' εμέ το Αλτσαντήρι έκανε επικίνδυνη προπαγάνδα. Τώρα αν γίνει κάποιο θαύμα και ο Λάκης μας θυμίσει τον παλιό Λάκη πριν το 2010, θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί πριν το 2010 ήμουν φαν του. Μετά με έχασε. Να σας ρωτήσω για την Αναστασία Γιάμαλη, αν την παρακολουθείτε. Την παρακολούθησα μερικές φορές. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι τρελαίνομαι, γιατί κατ' εμέ η συγκεκριμένη δημοσιογράφος έχει ταυτιστεί πάρα πολύ με ένα συγκεκριμένο κόμμα. Και επί χρόνια ήταν γνωστό ότι ήταν εντός εισαγωγικών οπαδός, γιατί δεν ξέρω αν όντως ήταν. Αυτή την εικόνα έδινε πάντως του ΣΥΡΙΖΑ. Και βλέπω ότι παρότι υπήρξε και στην ΕΡΤ επί ΣΥΡΙΖΑ, γιατί επί ΣΥΡΙΖΑ πολύ λίγοι άνθρωποι είχαν μπει στην ΕΡΤ και μία από αυτούς ήταν η Αναστασία Γιάμαλη, περίμενα λοιπόν ότι με την άφηξή της σε ένα σημαντικό μεγάλο κανάλι θα μου έβγαζε μία αντικειμενικότητα. Είδα την εκπομπή της μερικές φορές και δεν βλέπω καμία αντικειμενικότητα. Βλέπω ότι είναι λίγο μονόπλευρη η άποψή της, η δημοσιογραφικοπολιτική, και ταυτόχρονα πολύ δυσιωνιά. Επιλέγει θέματα, και είναι και Σαββατοκύριακο εκπομπή, που είναι πάρα πολύ δυσίωνα και τα παρουσιάζει με έναν τρόπο σαν να θέλει να μας πείσει ότι δεν ζούμε στην Ελλάδα, αλλά ζούμε στην Αφρική. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι όλα τόσο χάλια σε αυτή τη χώρα όσο τα παρουσιάζει η Αναστασία Γιάμαλη στην εκπομπή της. Δεν γίνεται. Κάτι θα είχαμε καταλάβει. Για τα σχόλια που δέχεται ότι υπερασπίζεται αποκλειστικά τις γυναίκες, ότι κάνει μαχητική δημοσιογραφία, όπως ανέφερε, τι έχετε να πείτε εσείς? Δεν το ξέρω αυτό το σκέλος. Μπράβο της αν το κάνει. Δεν το έχω παρακολουθήσει και για να είμαι ειλικρινής δεν το έχω αντιληφθεί. Να ξεκινήσουμε από την Αναστασία Γιάμαλη, γιατί νιώθω ότι σχετικά με τα δυσίωνα θέματα και η Αναστασία Γιάμαλη, το πώς είναι η κοινωνία, με κοινωνία είναι δυσίωνη, άμα υπάρχουν θέματα τα οποία είναι στενάχωρα, τι να παρουσιάσει, δικά της θέματα είναι. Αυτά είναι και τα θέματα των κοινωνικών εκπομπών, όχι μόνο της Αναστασίας Γιάμαλη. Τώρα κοίταξε να δεις, ο Γιάννοπουλος, η αλήθεια είναι ότι έχει πάντα εμπεριστατωμένη άποψη και σου λέει προφανώς ο τρόπος που την παρουσιάζει δεν του αρέσει. Δικαίωμά του. Παρ' όλα αυτά τα θέματα, σαν θέματα, είναι κοινά σε όλες τις εκπομπές τέτοιου τύπου. Δεν έχει κάτι η Αναστασία Γιάμαλη λιγότερο ή περισσότερο από μία αντίστοιχη εκπομπή σε άλλο κανάλι και άλλη ώρα που ασχολείται με αυτά. Αυτή είναι η κοινωνία μας. Το θέμα είναι άμα του αρέσει η Αναστασία Γιάμαλη ως παρουσιάστρια ή τα θέματα. Γιατί αν δεν του αρέσει η Αναστασία Γιάμαλη, είναι μια άλλη κουβέντα. Είναι ξεκάθαρο, έτσι, 100%, το όπως το ξέρω και πολύ καλά, ότι δεν του αρέσει ο τρόπος που παρουσιάζει τα δυσίωνα θέματα η Αναστασία Γιάμαλη. Υπό την έννοια ότι έτσι κι αλλιώς τα θέματα είναι δύσκολα. Κακοποιήσεις. Πώς να τα πει δηλαδή αυτά, γυναικοκτονίες κτλ. Αλλά προφανώς δεν του αρέσει και ο λόγος που δεν του αρέσει, και το είπε κιόλας στο κιού του, είναι ότι. Η πολιτική χρειά. Τη θέλει πιο αντικειμενική όσον αφορά αν δεχτούμε τα κόμματα. Ότι αυτό που λέει ο Ποσειδώνας ισχύει και ότι είναι η εκπομπή της μία από τα ίδια, θέλω να πω και γιατί άκουγα και τη Λιλή πριν. Δηλαδή τότε βγαίνει κάτι καινούριο θεωρητικά στην τηλεόραση, μια νέα παρουσιάστρια από ένα μικρό κανάλι σε ένα καινούριο κανάλι, μεγάλο, για να κάνει κάτι μία από τα ίδια. Δηλαδή, εγώ είπα η θεματολογία. Λέω, αν δεχτούμε ότι αυτό που λέει ο Ποσειδώνας έχει. Όχι, η θεματολογία, είπα εγώ, είναι ίδιο. Τρόπο παρουσίαση εννοείται διαφέρει από παρουσιαστή. Το περιεχόμενο, παιδιά, μια εκπομπή που θέλει να κάνει κοινωνικοπολιτικά θέματα, ίδιο είναι. Τι συμβαίνει στην κοινωνία, τι συμβαίνει στην πολιτική της χώρας. Στην ενημέρωση γενικότερα και στην ψυχαγωγία, είπε παρόμοια θέματα. Δηλαδή, μας ενδιαφέρουν. Καλά, θέλω να πω ότι η Αναστασία Γιάμαλη προφανώς και μου κάνει και εντύπωση που ο Ποσειδώνας δεν το έχει παρατηρήσει, ειδικά για τις γυναίκες. Ας πούμε, π.χ. εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει μαιευτική βία, ας πούμε. Όντως, δηλαδή, που είχε παίξει την εκπομπή της, μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Νιώθω κι εγώ και συμφωνώ με τον Ποσειδώνα ότι κάποιες φορές η Αναστασία Γιάμαλη κάπως λέμε τώρα σαν θα ακούσουμε την άποψη της Γιάμαλη. Κάπως λέει σαν να είναι λίγο στημένο αυτό. Αυτό που είχαν και στο Κόντρα, δηλαδή, που ακούγαμε την άποψή της και κάπως. Στημένο, απλά δείχνει την άποψή της, ενώ πολλές φορές οι δημοσιογράφοι δεν το κάνουν. Αλλά δεν είναι στημένο. Εκεί που βλέπεις την εκπομπή της, σαν να λέμε τώρα, α, και τώρα είναι η ώρα της Γιάμαλη, να κάτσουμε να την ακούσουμε. Εγώ το έχω νιώσει αυτό δυστυχώς. Δηλαδή, θέλω να πω, όχι ότι δεν μου κάνει καλό τελικά, αλλά νιώθω ότι κάπως είναι σαν ξεχωριστή ενότητα. Εγώ ένιωσα ότι υπάρχει ένα κοινό παρονομαστή, στην Αναστασία Γιάμαλη και στο Λάκη Λαζόπουλο, και τους δύο τους βλέπεις σχεδόν με το ζόρι. Ωστόσο, για να πάμε και στο Λάκη. Δίνει ευκαιρία, βέβαια. Δεν
ευκαιρία, μήπως και έχει αλλάξει. Του δίνει, γιατί όντως αναγνωρίζει το ταλέντο. Εγώ δεν θα πάρω το επικίνδυνη προπαγάνδα, αλλά στα υπόλοιπα δεν μπορώ να σου πω ότι δεν συμφωνώ με το ότι κάπου και εμένα με είχε χάσει ο Λάκης Λαζόπουλος τότε, όταν είχε πάει προς μία πλευρά. Τότε είχε γίνει και μεγάλος χαμός γι' αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πάρα πολύ μεγάλη η μερίδα του τηλεοπτικού κοινού χάθηκε όταν είδαμε ότι, ας πούμε, ήταν προς ένα συγκεκριμένο κόμμα. Αυτό που καταλαβαίνω πάντως 100% είναι ότι τον περιμένει, έτσι, και θέλει να δει τον Λάκη Λαζόπουλο του 2010. Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι θέλει να είναι αμερόληπτος, αντικειμενικός και να κάνει τη σάτυρα. Να χτυπάει, όλες δηλαδή, τις πλευρές, να χτυπάει σάτυρα. Τα ψηλά στρώματα προς όλες τις κατευθύνσεις. Το θέμα είναι αν αυτό ξεκίνησε να γίνεται, γιατί αν θυμάστε το Αλτσαντήρι, ρε παιδί μου, δεν είχε ξεκινήσει από την αρχή. Εγώ θυμάμαι, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι χρόνο με το χρόνο ήταν αυτό που ξέφευγε, που το βλέπε σχεδόν ένα στους δύο Έλληνες. Δηλαδή δεν ξέρω αν μετά από ένα σημείο άρχιζε να παίρνει μία πλευρά ο Λάκης Λαζόπουλος, ή αν ήταν από την αρχή έτσι. Κάποιοι είδαν ότι έπαιρνε μία πλευρά. Κάποιοι βλέπαν ότι έπαιρνε γενικά. Για έπαιρνε μία πλευρά προς το τέλος. Αλήθεια λέει ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος τώρα σε αυτό. Ήταν πάρα πολύ έντονο εκείνη την εποχή. Εννοείται, είναι αλήθεια. Το timing λέω. Αν ήταν από την αρχή, αν έγινε έτσι, όταν άρχισε να πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Δεν άρεσε. Οι αλλαγές που έκανε ο Λάκης Λαζόπουλος στην εκπομπή του και είχε περισσότερο πολιτικό σχόλιο ήταν ότι η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα έπαιρνε αλλαγή. Οπότε έπρεπε και αυτό κάπως να πάει προς τα εκεί. Για κάποιο λόγο σταμάτησε το Αλτσαντήρι και επειδή υπήρξε και φθορά. Ο Λάκης Λαζόπουλος πιστεύω ότι έχει τη νοημοσύνη, την κατάλληλη για να καταλάβει ότι επειδή δεν πήγε, ό,τι δεν πήγε τέλος πάντων, να το αλλάξει, θα το φτιάξει. Εγώ σκέφτομαι, είναι και μεγάλη κουβέντα βέβαια, αν τελικά έχει τόση δύναμη η τηλεόραση ή μια εκπομπή του να μπορεί να κάνει τόσο κακό στην κοινωνία. Δηλαδή, αν κάποιος παρουσιαστής λέει κάτι συγκεκριμένο, τόσο πολύ, ας πούμε, επιρροή έχει που μπορεί να κάνει κακό. Προφανώς η πολιτική σάτυρα έχουμε δει και μπορεί να κάνει κακό και να ρίξει και κυβερνήσεις. Θέλω να πω γενικά, γενικό σχόλιο. Δεν μιλάω μόνο για τη συγκεκριμένη εκπομπή. Αυτό ισχύει. Οπότε ναι, έχει βαρύτητα και η τηλεόραση και ο λόγος τους.